Κύριε Σαμαρά, ήρθατε να δείτε τα έργα που κάνετε, τα αντιπλημμυριακά, εδώ στο Στριμώνα. Ελάτε λοιπόν να δείτε τα γάνα σας. Τα γάνα σας να δείτε τώρα. Να σας πράσω. Και έρχεστε εδώ. Έβαλε το κόμμα. Λίγο μετά τις 8 χθες το απόγευμα, ο Αντώνης Σαμαράς φτάνει σε χωριό των Σερών προκειμένου να επισκεφθεί αντιπλημμυρικά έργα που γίνονται στο σημείο. Ομάδα κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή τον περιμένει. Μια γυναίκα τον πλησιάζει και του επιτίθεται φραστικά, ενώ λίγο μετά και ένας άντρας κάνει το ίδιο. Για στημένη προβοκάτσια κάνουν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνουν ότι τα δύο άτομα είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία, η οποία απομάκρυνε τη γυναίκα και τον άνδρα, οδηγώντας τους στην αστυνομική διεύθυνση Σερών. Πηγές της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλουν ότι παρότι οι αστυνομικοί τους είπαν ότι δεν χρειάζεται να παραμείνουν στην αστυνομική διεύθυνση, εκείνοι δεν αποχώρησαν και κάλεσαν μάλιστα και δικηγόρο, που σύμφωνα με πηγές της Συγκρού ήταν υποψήφια βουλευτή Σερών με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, στελέχοι της επικοινώνησαν με την αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμούν την δίωξη των δύο. Ήμασταν γύρω στα 50 άτομα, συγχωριανοί μου και κάποιοι άλλοι από τα γύρω χωριά. Περιμέναμε τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς ούτε επιλύθηκε από μας, αν είναι δυνατόν, ούτε τον βρήσαμε, ούτε χειροδικήσαμε, ούτε τον απειλήσαμε. Και ξαφνικά ήρθε η αστυνομία μας έβαλε μέσα σε ένα τζιπ και μας έφερε εδώ στην αστυνομική διεύθυνση. Τώρα μόλις βγήκαμε από το γραφείο του κυρίου ταξίαρχου. Μάλλον φοβήθηκαν επεισόδια και μας προσήγαγαν εδώ στο τμήμα για να ηρεμήσουμε. Και ενοχλεί προφανώς τον κύριο Σαμαρά που του θύμισε ότι στην Κηφισιά μας έριξαν χημικά. Αυτό του είπα πολύ δυνατά. Ευχαριστώ για τα χημικά που μας ρίξατε στην Κηφισιά. Με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Καραγκούνης, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και μου είπε ότι ο πρόεδρος έδωσε εντολή να μας αφήσουν ελεύθερους.